χειρότερη φόβη σου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Bonsoir. Απευθείας από Παρίσι, κυρίες και κύριοι. Είναι το νούμερο 6. Χειρότερη φόβη σου. Νούμερο 6. Τι πάνε. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια κακόφημη περιοχή έξω από το Παρίσι. Ερευνήσουμε μια δολοφόνο. Τσάρωσες. Τη Madame Minerve. Έχουμε ακούσει ότι βασανίζει ανθρώπους τα βράδια. Ακούγονται κραυγές. Μαρτυρίες. Τα λένε όλα αυτά. Και εμείς φυσικά θα το διαπιστώσουμε tonight. Λοιπόν, θα περιμένουμε να βραδιάσει λίγο. Αρχίζει και ψιλοβρέχει κιόλας. Και θα προσπαθήσουμε να μπουκάρουμε. Τα λέμε στη συνέχεια, μάγκες. Χειρότερη φόβη σου. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο σπίτι της Μαντάμ. Μινέρ. Θα προσπαθήσουμε να βγούμε μέσα. Να σου πω πώς θα βγούμε, τι πώς είναι κουμπούνι. Α, είναι ανοιχτά. Δώσε πόνο, Μίτσο!
Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Θα σα πω πάλι και σταματήσω. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Καλησπέρα από το στούντιο. Λοιπόν, γυρίσαμε πίσω στο στούντιο. Λίγο ταλαιπωρημένοι, λίγο χτυπημένοι. Λίγο κυνηγημένοι. Αλλά δεν πειράζει. Για άλλη μια φορά αποδείξαμε πόσο εύκολο είναι να ξεφεύγει από του φόβου σου. Και επίση δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε και μπαίνουμε σε σπίτια που είναι και ζωντανοί. Έτσι. Φωνιάδε και μαχητέ. Οπότε μην κατηγορείτε την εκπομπή. Έτσι, σα έχουμε δείξει τα απίστευτα. Τα απίστευτα. Και περιμένετε γιατί έπεται συνέχεια. Έχουμε και τα 7. Φυσικά. Λοιπόν... ας μακρηγορούμε. Θα τα πούμε στο 7. Αλλά γιατί... ξέρω τι γίνεται. Όχι, 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 ρε πούστη. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en